Γραμμή, καλημέρα σας κύριε Μπαΐλη. Καλημέρα κύριε Μίχο. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Δήμο Ζηρού με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, την κυρία Αντωνοπούλου. Συμμετείχατε εσείς και ο κύριος Καλατζής καθώς και ο βουλευτής σχετικά με το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, με τα 8 μήνα, τα καινούργια. Ναι, πράγματι είχαμε μια συνάντηση, ήταν η Υφυπουργός κυρία Αντωνοπούλου με συνεργάτες της και συμμετείχα εγώ και ο οικοδός Φώτης, φυσικά ο Δημόρχος Ζηρού. Συζητήσαμε για το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο και στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος μας, ο Δήμος Πρέβεζας, άλλοι 33 Δήμοι. Δήμαρχε, εμείς θα είμαστε στο δεύτερο στάδιο, θα είμαστε ο Δήμος Πρέβεζας. Ναι, ο Δήμος είναι στο δεύτερο στάδιο, το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται, όπως δήλωσε η κυρία Υφυπουργός, από το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Είναι 34 Δήμοι, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Πρέβεζας. Κρατήσαμε δύο θετικά στοιχεία από το νέο πρόγραμμα. Όσον αφορά το χρόνο απασχόλησης, προβλέπεται αντί για πεντάμινο σε οκτάμινο, και αυτό είναι θετικό για τους εργαζόμενους, γιατί μπορεί μετά να βγουν και σε ταμείο ανεργίας. Και άλλο ένα θετικό σημείο είναι ότι προβάλλεται σε αυτό και θα ισχύσει η εντοπιότητα. Αυτά είναι τα δύο θετικά. Εμείς ζητήσαμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να γίνει ένα συντονισμός και εκ μέρους της κυβέρνησης, και θα πρέπει η κυβέρνηση να βάζει πλάτη στην τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να γίνεται ένα σχεδιασμός ότι να μην ξεκινάει σε αυτή την περίοδο που είναι μια νεκρά περίοδος για μας, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος Αντικρόνος είναι τουριστικός, αλλά και οι περισσότεροι Δήμοι στην Ελλάδα είναι τουριστικοί, και οι ανάγκες μας είναι αυξημένες για απασχόληση από τον Απρίλιο. Σωστά. Έτσι. Εκεί θα ζητήσαμε να γίνει ένας προγραμματισμός. Όχι να κάνουμε, δεν θέλουμε πρόγραμμα κατάρτισης, λέμε για πρόγραμμα απασχόλησης. Και φυσικά σε προγράμματα, εκεί που θα προβλέπει. Ας παράδειγμα στο πράσινο, στο περιβάλλον. Έτσι. Δεν λέμε καθαριότητα στα παρμοτοφόρα, αλλά εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε, να μας δώσουμε μια ανάσα και να δείξουμε ότι το καλύτερο πρόσωπο σαν τοπική κοινωνία, αλλά και σαν τόπος, έτσι, και στους ντόπιους και στους ξένους επισκέπτες. Δυστυχώς όμως δεν υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα, έτσι, και αυτό δεν γίνεται αυτός ο σχεδιασμός. Εμείς εκφράσαμε τις απόψεις και τις αντίθετες, θα έλεγα, και ζητάμε για όλους τους Δήμους της Ελλάδας να γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός που να ξεκινάει, να ξέρουμε ότι ξεκινάει τον Απρίλιο. Σωστά. Αυτό θα ήταν πολύ θετικό για όλους μας. Στην ουσία, έτσι όπως είναι το 8μηνο, θα βγει το 8μηνο το χειμερινό και θα έχουμε του χρόνου το καλοκαίρι πάλι ανάγκες. Οπωσδήποτε. Τώρα εμείς οπωσδήποτε αυτό το πρόγραμμα αφορά και τα πολέμηση στις ενεργείες, αλλά παράλληλα όμως θα συμβάλλει. Δεν έχει νόημα απλώς για να προσλαμβάνουμε έτσι να απασχολούμε και να μειώσουμε το ποσοστό της ενεργείας κατά μισή μονάδα ή τη μία μονάδα, αλλά να είναι και η ουσιαστική η παρουσία των απασχολωμένων. Σωστή. Να συμβάλλουν δηλαδή έτσι στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Μάλιστα. Έχετε καθόλου εικόνα για πόσα άτομα μιλάμε για το Δήμο μας? Όπως δεσμεύει η κυρία Υπουργός, θα είναι τουλάχιστον όσο ήταν και προηγούμενα. Περίπου εμείς είχαμε πάρει 125 άτομα περίπου. Αυτά θα είναι τουλάχιστον σίγουρα. Μάλιστα, μάλιστα. Επίσης, εκτός από την συνάντηση που είχατε με την Υπουργό, είχαμε την Παρασκευή την συνάντηση που έγινε με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, πράγματι υπήρξε μια πολύ καλή συνάντηση, θα έλεγα. Ανταλλάξαμε θέσεις και απόψεις και η συνάντηση αυτή έγινε καταρχήν να γνωριστούμε από κοντά, και ζήτηκε και από τις δύο πλευρές να υπάρχει μια ειλικρινής και έντιμη συνεργασία με στόχο και σκοπό το αμοιβαίο όφελος. Το οποίο έγινε αυτή η κουβέντα και νομίζω ότι μπήκαν οι βάσεις για αυτή τη συνεργασία. Ζητήθηκε εκ μέρους μας από το Δήμο η διασφάλιση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο αεροδρόμιο, να διατηρηθούν αυτές οι θέσεις και πλέον όποιες νέες προσλήψεις γίνουν, να γίνουν από την περιοχή μας. Και ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεσμεύτηκε ότι οι νέες προσλήψεις που θα γίνουν από κατοίκους, από εργαζόμενους εδώ της περιοχής. Όταν λέμε τώρα περιοχή, εννοούμε Πρέβεζα, Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Ετλοκανανία, έτσι. Και Ετλοκανανία. Εμείς εξηγήσαμε ότι το αεροδρόμιο του Ακτιού το βλέπουμε ως εργαλείο και μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, πάνω απ' όλα την τουριστική, αλλά μπορεί να το εκμεταλλευτούμε και για εμπορικά κτλ.
Μάλιστα. Εξηγήσαμε ότι είναι από τα καλύτερα αεροδρόμια που λειτουργούν, το ξέρουν και καλύτερα αυτοί από εμάς, αλλά είναι και το πιο ασφαλέστερο. Αυτό θα λέει όλα. Και θέλω να πιστεύω ότι εμείς στηρίζουμε τέτοιες επενδύσεις, να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της κρίσης που διανύουμε, της ύφεσης, για να μπούμε σε ένα, θα έλεγα, σε έναν δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος ο δρόμος ανάπτυξης θέλει ακόμα αργή να φανεί. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε, έτσι μας ενδιαφέρει η απασχόληση πάνω απ' όλα των νέων, των παιδιών μας, που σήμερα αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό θα πω ότι στηρίζουμε κάθε επένδυση, με προϋπόθεση όμως αυτή η επένδυση θα σέβεται και τον περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Γιατί αν δεν έχουμε επενδύσεις, οι επενδύσεις θα φέρουν την ανάπτυξη και που εκεί θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Διαφορετικά η κοινωνία μας θα τηλεπορηθεί για χρόνια. Μάλιστα. Να ελπίσουμε, έτσι όπως είπατε, να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη στο αεροδρόμιο, η οποία θα φέρει και περισσότερο κίνηση και στην περιοχή, αλλά και θέσεις εργασίας. Βεβαίως, να ξέρετε ότι και επίσημα στοιχεία αγγίζουν τώρα το 2015 αυξήθηκε το ποσό ενεργείας κατά 3 μονάδες. Επίσημα είναι περίπου στο 25. Ανεπίσημα είναι 35, κύριε Μέχο. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, και όταν λέμε ύφεση, τι εννοούμε? Εννοούμε ανεργία και φτώχεια. Αυτοί οι δύο εφιάλτες χτυπάνε κάθε μέρα τα περισσότερα νοικοκυριά του Δήμου μας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει κάτι να αλλάξει. Για να αλλάξει, θα πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις που θα φέρουν και νέες θέσεις εργασίας. Διαφορετικά θα παλτώνουμε σε μια κατάσταση, σε λόγια, και χωρίς να ξεφεύγουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνεργασία. Εσείς να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Yeah.